Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εξοικονομώ που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και την υποστήριξη των ευάλωτων οικοκυριών. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ άνοιξε τον Ιούνιο μήνα και μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη θα βρίσκεται online. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί άμεσα ο πολίτης να επωφεληθεί του προγράμματος κάνοντας πάρα πολλές ενεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή να αλλάξει κουφώματα, να κάνει μόνωση, να τοποθετήσει ηλιακό θερμοσύφωνα, να αλλάξει την θέρμασή του, να βάλει σκίαστρα. Είναι λοιπόν ενέργειες όπου αντί να τα καταβάλει της μετρητής, μπορεί μέσω επιδοτήσεων να τις ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου σε ένα ακίνητο. Οι προϋποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι τρεις. Πρέπει το ακίνητο να είναι νόμιμο πολεοδομικά, πρέπει το ακίνητο να έχει ενεργειακή κλάση γάμα και κάτω και πρέπει επίσης το ακίνητο να αποτελεί πρώτη κατοικία. Όλα αυτά γίνονται είτε από τα φορολογικά έντυπα τα οποία θα μας φέρει, είτε από τη μελέτη την ενεργειακή η οποία θα αποδείξει ποια κλάση είναι το ακίνητο. Πού θα πρέπει να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος? Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν θα έρθει σε εμάς, θα έρθει στη 3DS Energy, στην ηγέτιδα εταιρείας του χώρου για τη Βόρεια Ελλάδα, ούτως ώστε σίγουρα να μπει στο πρόγραμμα, σίγουρα να μην απενταχθεί από το πρόγραμμα και σίγουρα ο ενεργειακός στόχος ο οποίος ζητεί η Ευρώπη να τον πιάσει. Οι παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων: αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τι θα κερδίσει με αυτό ο πολίτης? Ο πολίτης λοιπόν θα κερδίσει πάρα πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν ένα έργο στοιχίζει 10.000 ευρώ με μία επιδότηση 70%, σημαίνει ότι 7.000 είναι δώρο και του μένουν μόνο 3.000 ευρώ για να πληρώσει και να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες. Και επειδή η ιδιαία συμμετοχή των 3.000 ευρώ που δίνουμε ως παράδειγμα θα μπορούσε να δοθεί και μέσω άτοκου δανεισμού 6 ετών, άρα με μόλις 50-60 ευρώ να υλοποιήσει ενεργειακές παρεμβάσεις στο ακίνητό του και να εξοικονομήσει προφανώς πολλά ευρώ στην τσέπη του. Τα ποσοστά ενίσχυσης κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα. Ξεκινούν από 40% για το ατομικό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ, οικογενειακό πάνω από 40.000 ευρώ και φτάνουν στο 75% για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 10.000 ευρώ. Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να εξασφαλίζει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την κατάταξη στο πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και υποχρεωτικά κατελάχιστον στη β' κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, να σκεφτεί κάποιος ότι μία αλλαγή κουφωμάτων μαζί με μόνωση μπορεί να εξοικονομήσει τουλάχιστον ένα 50% της ενέργειας του ακινήτου του, άρα να εξοικονομήσει τουλάχιστον 50% σε ευρώ στην τσέπη του. Αυτό είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, αυτές είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και αυτές, από αυτά όλα μπορεί ο πελάτης, ο κόσμος να επωφεληθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτόνομο, στο οποίο δόθηκε η τελευταία παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των παρεμβάσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, υποβλήθηκαν 37.365 αιτήσεις, για την πλειονότητα των οποίων 27.005 τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκταμιευτεί ενισχύσεις, ενώ άλλες 1.000 περίπου βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης εκταμίευσης. Είναι η πλατφόρμα Εξοικονομώ, η οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα σηκώνεται στο cloud. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και 15 Νάτου, αλλά εκτιμούμε ότι θα πάρει παράταση. Τώρα πόσο θα είναι αυτή δεν το γνωρίζουμε, πλην όμως υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Οπότε καλύτερα να σπεύσουμε. Να σπεύσει ο κόσμος, γιατί μπροστά του έχει χειμώνα, είναι ευκαιρία να κλείσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και να επωφεληθεί από τις ενεργειακές παρεμβάσεις και την ενεργειακή εξοικονόμηση. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος εξοικονομώ2023.gov.gr.